sportgame.gr. Σπύρο ήρθε τον Ιανουάριο στην ομάδα με πολλές παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες και μεγαλύτερες ομάδες. Τι είδες στην Παναχαϊκή, ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι με την Παναχαϊκή? Αρχικά, όπως είπες, ήρθα από μια καλή πορεία για την ηλικία μου. Έχω περάσει από αρκετές ομάδες. Στην Παναχαϊκή ήρθα γιατί από ό,τι έμαθα και ρώτησα, υπάρχει πολύ καλό κλίμα, πολύ καλή οργάνωση. Ο πρόεδρος έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα φέτος και φαίνεται και από τη θέση της ομάδας. Και το Γενάρη που ήρθα, εγκληματίστηκα αμέσως και μπορώ να πω και το επίπεδο είναι πολύ ψηλό, ειδικά για τα δεδομένα της Football League. Δουλεύετε με τον προπονητή σας. Η Παναχαϊκή φέτος έχει κάνει μια πορεία, δεν την περίμεναν πολύ. Πλέον θα είναι στα play-off. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για αυτά τα μπαράζ ανόδου? Η ομάδα είναι πολύ νανική και πιστεύω ότι κανένας δεν περίμενε ότι θα καταφέρει να μπει στα play-off. Οι περισσότεροι πιστεύανε ότι θα παλέψουν για την παραμονή. Βέβαια, ο προπονητής από την αρχή έχει πολύ πειθαρχία στην ομάδα και το κατάλληλο πλάνο και έτσι καταφέραμε και μπήκαμε στα play-off. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες, παρόλο που έχουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά από τις άλλες δύο ομάδες, και πιστεύω ότι με πολλή προσπάθεια και πίστη ίσως καταφέρουμε κάτι καλό. Ποιο είναι το μυστικό σε αυτή τη διαδικασία, με δεδομένο ότι έχεις περάσει και τον Παναθηναϊκό και από άλλες ομάδες της Αλφα Εθνικής και έχεις δει λίγο τα play-off για την κατάκτηση θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη? Ποιο είναι το μυστικό για να πάρει η Παναχαϊκή την κατηγορία, οι νέοι παίκτες, η εμπειρία? Θεωρώ ότι τα play-off είναι μια περίεργη διαδικασία, καθώς αν δεν είσαι σοβαρός μπορείς εύκολα να χάσεις το πλεονέκτημα των βαθμών. Πιστεύω ότι εμείς, καθώς είμαστε και νεαρά παιδιά, θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο πλάνο του προπονητή, να μην επηρεαζόμαστε από τη βαθμολογική διαφορά ή κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι στο τέλος πρέπει να δούμε τι έχουμε καταφέρει, να μην επηρεαζόμαστε από κάθε μάτς το οποίο περνάει. Σας επηρέασε ή θα σας επηρεάσει, για την ακρίβεια, το ότι αποχώρησαν τρεις παίκτες που ήταν βασικά στελέχη της ομάδας? Σίγουρα κάθε παίκτης είναι σημαντικός για την ομάδα, αλλά κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Και αυτό είναι θέμα του προπονητή, πώς θα καταφέρει να διαμορφώσει την ομάδα. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι ενωμένοι, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και όποιος φύγει, όποιος μείνει, είναι το ίδιο και το αυτό για μας. Προσωπική σου στόχη? Έχεις αγωνιστεί, όπως είπαμε και πριν, σε ομάδες και στο εξωτερικό και με την εθνική ομάδα στις μικρές κατηγορίες. Προσωπική σου στόχη που ήρθε σε μια ομάδα β' εθνικής, όπως είναι η Παναχαϊκή? Προσωπική μου στόχη είναι, εφόσον ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Παναχαϊκή, να προσπαθήσω να ξαναβρω τα πατήματά μου και τον εαυτό μου και μαζί με την ομάδα, αν είναι εφικτό, να ανέβω στη Super League. Sportgame.gr.